Ρε, τι αποφασίσατε? Καταρχάς θέλω να πω ότι έγινε μια συνάντηση στο γραφείο του Πολιτικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, παρισταμένων όλων των εμπορικών συλλόγων του νομού της Θεσσαλονίκης. Οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων εξέφρασαν τις απόψεις τους και τελικά συγκλίνομαι στο γεγονός ότι να ενημερώσουμε τον Πρωθυπουργό, να μιλήσουμε με τον Πρωθυπουργό για να μπορέσουμε να πάρουμε μια τελική απόφαση. Μιλήσαμε με τον κύριο Σκέρτζο, με τον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Περιμένουμε την απάντηση του Πρωθυπουργού εντός της ημέρας, θετική ή αρνητική, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Μας υποσχέθηκε ότι θα επικοινωνήσει μαζί μου το απόγευμα. Περιμένουμε και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η απόφαση της κυβέρνησης, αυτό μας λέτε? Το σίγουρο είναι ότι δεν άλλαξε η δική μας η απόφαση. Ζητάμε ακόμη το άνοιγμα της αγοράς, δηλαδή την αλλαγή της χθεσινής απόφασης και το άνοιγμα της αγοράς της Θεσσαλονίκης. Αν δεν γίνει αυτό? Εάν δεν γίνει αυτό, η Δευτέρα το πρωί είναι μια καινούργια μέρα και θα προχωρήσουμε σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε μια τα συμφέροντα των συναδέλφων μας και από την άλλη μεριά να αποδείξουμε σε όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι δυστυχώς οι πόλεις χωρίς αγορές είναι νεκροδοτεία. Τα καταστήματα δεν θα τα ανοίξετε πάντως? Ό,τι μπορείτε να κάνετε σημαίνει ότι θα ανοίξετε καταστήματα? Όχι, όχι, επαναλαμβάνω ότι θα δράσουμε μέσα στην νομιμότητα. Δεν είναι κανένας αποφασισμένος να πάρει την ευθύνη να παρανομήσει. Ωραία. Υπάρχει περίπτωση να κινηθείτε και νομικά δηλαδή? Φυσικά και θα κινηθούμε νομικά. Θα δούμε στη διάρκεια του χρόνου και ακριβώς τι κερδίζει.